Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, έχει μπει το νερό στα βλάκι για το μείζονος σημασίας στρατηγικής σημασίας θέμα των ναυπηγείων. Η Ελλάδα, η μεγάλη ναυτική δύναμη με τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο, με ένα πανίσχυρο πολεμικό ναυτικό με πάνω από 100 πολεμικά πλοία, επιτέλους σύμφωνα με την κοινή λογική θα έχει λειτουργικά τα ναυπηγεία της. Πολύ σημαντικά, υπό την Όνεξ έχει πάει στον τόκο το πρώτο πλοίο το φορτηγό Supramax, τη Star Bulk, το Star Cleo μεταφορικής ικανότητας χωρητικότητας 56.582 TWT έχει ναυπηγηθεί το 2013 σύμφωνα με το newmoney.gr. Ο Πέτρος Παπάς ηγείται της μεγαλύτερης εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας με στόλο από φορτηγά πλοία 128 συνολικά κάνει την αρχή για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας πολύ σημαντικό, θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην εθνική άμυνα γιατί η ελληνική κυβέρνηση θέλει το πρόγραμμα των κορβετών να γίνει ναυπήγηση εδώ εγχώρια και τα ναυπηγεία Ελευσίνας είναι κύριος υποψήφιος. Ειδικά αν επιλεγούν οι κορβέτες, ελαφρές φρεγάτες, κλάσεως Δόχα, Αλζουμπάρα της Ιταλικής Φικαντιέρη. Θα τα δούμε. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθείτε. Να είστε όλοι καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλό βράδυ σε όλους.